Πλέον αποτυπώνεται στο πρώτο πρόσωπό της με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά στη φύση, ενώ όταν είμαστε νέοι θέλουμε να είμαστε στους ρυθμούς της πόλης, γιατί στη φύση νιώθεις ότι χαλαρώνεις. Αυτό ένιωσε και ο αγαπημένος Στέλιος Ρόκος, ο οποίος έχει επιλέξει τη Λίμνος μόνιμη κατοικία του. Μπορεί η λελαία γυναίκα του να είναι κορίτσι της πόλης. Εκείνος όμως τη βρίσκει στα χωράφια του, στα έπιπλα του. Έτσι, να μ' έχεις νησί. Τα μπέλια του. Νησάκι μου να πάω. Ναι. Πάμε να δούμε τι μας είπε και να το σχολιάσουμε. Παραλία του. Εγώ βαρεθεί να μου τροποθώ να με βγάλει λίγο χαμογελαστό, καταλάβετε. Μακάρι να σου να εδώ. Καταρχάς, για χαρά σε όλους την όμορφη παρέα, να είστε καλά και πάντα υγιείς. Δεν φοβήθηκα. Βρισκόμαστε στη φωτογράφηση, καινούριο τραγούδι και άλμπουμ ετοιμάζεις. Με τόσο καιρό καραντίνα έχω ετοιμάσει 3 άλμπουμ, όχι ένα. Με πιάνει πείσμα στις δύσκολες, γενικά στις δύσκολες φάσεις της ζωής μου και είμαι πολύ πιο δημιουργικός. Τώρα όσον αφορά το τραγούδι το «Δεν φοβήθηκα» έχει περιγράφει με πολύ λίγες λέξεις αυτό που έχω νιώσει εγώ αλλά και οι περισσότεροι φίλοι μου. Λέει «Δεν φοβήθηκα για μένα, αλλά αν χάσω εσένα». Οι περισσότεροι είχαμε κλειστεί μέσα χωρίς να διατρέχουμε οι ίδιοι κινδύνο για τους κοντινούς μας ανθρώπους. Άκουσα να λένε πως όλα θα είναι αλλιώς. Έχω ετοιμάσει άλμπουμ για τους μισούς Έλληνες τραγουδιστές. Δεν έχω σταματήσει να γράφω. Τα μετράς ή γράφεις και τα βάζεις σε ένα σιρτάρι και... Έγραψα γύρω στα 60. Μόνο για σένα ή θα τα δώσεις και κάπου. Θα δούμε. Δεν πουλάω τραγούδια, χαρίζω τραγούδια και αν βρεθούν άνθρωποι που αξίζει τον κόπο να τα πούνε, θα τα πούνε. Δίνεις εύκολα. Όχι. Δίνω πολύ εύκολα. Τραγούδια, δεν λέω για... Δεν έχω πληρωθεί ποτέ από τραγούδι. Το δίνω, το χαρίζω. Αρκεί αυτός που θα το πει και αυτός που θα κάτσει δίπλα μου να αξίζει τον κόπο. Το σπίτι σου, νομίζω, είναι ένας επίγειος παράδεισος. Είναι ο επίγειος παράδεισος που έχω ονειρευτεί εγώ. Και είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που κάνω αυτή τη ζωή, έχω καταφέρει να κάνω αυτή τη ζωή, γιατί αρχίζω να μαθαίνω με πολύ λίγα και σημαντικά πράγματα. Βλέπουμε ότι τη μία μέρα μπορεί να είσαι στο αμπέλι σου να τριγάς. Άλλος φωτογραφίζεται. Εγώ τριγώ, άλλος κάνει τον εργάτη. Κατάλαβες, αυτά τα λέω στην ύφη να τα ακούει πεθαρά. Έτσι. Σκοτωθήκαμε εμείς να μαζεύουμε στα φύλλα και βγήκε η Λελένα να πούμε ότι και καλά είναι η αγρότησα. Δεν πέρασε ποτέ από το στάδιο ότι τώρα εγώ είμαι ο Στέλιος Ρόκος, σιγά μην ξέρω εγώ πάω στο χωράφι, μην κάνω αυτό. Εγώ μετράω την ώρα να πάω στο χωράφι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο εξαναγκασμός είναι όλη η ιστορία το κακό. Όταν εξαναγκαζόμουν να πάω στο χωράφι λόγω του ότι πρέπει να βοηθήσω τον πατέρα μου, το μισούσα το χωράφι. Όταν πέρασαν τα χρόνια, κατάλαβα πόσο ωραίο να είσαι με τη γη και να τρως την ντομάτα σου, να ψαρεύεις το ψάρι σου και να. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αλλού εσύ, αλλού εγώ, εσύ στο κύμα, εγώ στο βυθό. Η Λελέ δεν είχε καμιά σχέση με όλο αυτό. Η Λελέ αγάπησε εμένα και μαζί με εμένα αγάπησε και όλα αυτά. Η Λελέ είναι αέρας, είναι κορίτσι της πόλης που της αρέσουν. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι τελικά αυτό είναι το νόημα της ζωής και αρχίζει και περνάει πάρα πολύ καλά με αυτό. Και επέτειος το καλοκαίρι. 10 χρόνια μαζί. Κάθε χρόνο έχουμε. Αλλά εγώ το θυμάμαι. Γενέθλια γενέθλια εγώ την ημέρα. Την επέτειο δεν ξεχνάω ποτέ. Συζητήσεις για εμφανίσεις το χειμώνα κάνεις ή το έχεις αφήσει και βλέποντας. Ποτέ δεν έχω συζητήσει τόσο πολύ. Ποτέ δεν είχα τόσες πολλές προτάσεις, οι οποίες όταν πίσω και μ' αρέσει πάμε να το κάνουμε, ναι, αλλά θα δούμε. Με όλους συζητάω. Ναι, έχουμε αγαπηθεί, έχουμε γίνει μια πολύ ωραία παρέα, μπορούμε να τραγουδήσουμε και όλοι μαζί. Η ψυχή μου αντέχει κι αλλιώς.